Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Ακουσμαδάκης και παρακολουθείτε την εκπομπή Tête-à-Tête. Φίλοι και φίλες, αυτή η εκπομπή είναι η τελευταία για το τηλεοπτικό έτος 2018-2019. Και γι' αυτό το λόγο η τελευταία εκπομπή έχει έναν σημαίνοντα χαρακτήρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε έναν ξεχωριστό προσκεκλημένο για απόψε. Σήμερα είναι μαζί μας ο ομότιμος καθηγητής εξελικτικής βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ανεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο Ελευθέριος Ζούρος. Κύριε Ζούρο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα απόψε εδώ μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι τιμή μου και ευχαριστώ και για τα πολύ καλά λόγια της εισαγωγής, δεν ξέρω αν τα αξίζω. Τα αξίζετε. Το ακαδημαϊκό και επιστημονικό σας έργο είναι γνωστό. Και είναι χαρά της εκπομπής να φιλοξενεί τέτοια άτομα, τέτοιους επιστήμονες σαν εσάς. Και χαίρομαι κι εγώ ιδιαίτερα, γιατί από ό,τι μιλήσαμε πριν από την εκπομπή, έχουμε και κάποια σχέση καθηγητή-φοιτητή. Το οποίο, το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Κύριε Ζούρο, καταρχήν, πρωτού ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι, της μίας ώρας στην εκπομπή, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Διάβασα στο βιογραφικό σας ότι είστε κάτοχος 2 διδακτορικών διπλωμάτων. Αλήθεια, πώς το καταφέρατε? Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση και πραγματικά το 2 δεν σημαίνει τίποτα και είναι λίγο ενδιαφέρον γιατί το 2. Διότι έφυγα από την Ελλάδα το 1968 επί δικτατορίας. Έχοντας πάρει ήδη το πρώτο μου διδακτορικό δίπλωμα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και πήγα με υποτροφία του κράτους στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και εκεί διαπίστωσα ότι, ύστερα από λίγο χρόνο, ότι δεν ήθελα να επιστρέψω στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα της δικτατορίας τότε, έτσι, μην ξεχνάτε. Και ο μόνος τρόπος να παραμείνω στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή η βίζα μου επέβαλε να επιστρέψω στην Ελλάδα, ήταν 2 ετών βίζα και ήταν αδύνατο να μην επιστρέψω στην από 2 χρόνια, εκτός αν άλλαζα την ιδιότητά μου. Μάλιστα. Και από μεταδιδακτορικός ερευνητής άλλαξα, με δέχτηκε το Πανεπιστήμιο του Σικάγου να γίνω ξανά μεταπτυχιακός φοιτητής. Οπότε με την ιδιότητα του φοιτητή μπορούσα να παραμείνω όσο θα διαρκούσαν οι σπουδές μου. Και αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να πάρω ένα δεύτερο διδακτορικό. Μάλιστα. Το οποίο βέβαια δεν δημιουργήσε τίποτα το ιδιαίτερο, διότι την ίδια έρευνα που θα έκανα και θα τη δημοσίευα σαν μεταδιδακτορική έρευνα, τη δημοσίευσα πάλι σαν ένα καινούριο διδακτορικό. Αυτός είναι ο λόγος πίσω από το δεύτερο διδακτορικό. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι, μου είχε πει ένας φίλος μου, ότι μου είχε πει: Νίκο, είναι, πίστεψε μου, λέει, 1000 φορές πιο δύσκολο να πάρεις ένα διδακτορικό παρά να πάρεις 3 πτυχία μαζί. Έτσι. Και ήθελα να σας ρωτήσω. Yeah. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτησή μας για απόψε. Κύριε Ζούρο, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που κατάγομαι από το χώρο των θεωρητικών επιστημών και συγκεκριμένα των κοινωνικών επιστημών. Εμείς, που είμαστε, το πούμε, των θεωρητικών επιστημών, πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε σε θεωρίες και πολλές φορές λέμε τα ίδια και τα ίδια. Εσείς, που είστε ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπείτε ένα πρακτικό πεδίο, όπως είναι εκείνο της βιολογίας, θέλω να σας ρωτήσω πόσο εύκολο είναι το ταξίδι της γνώσης στο χώρο της βιολογίας. Κύριε Κοσμαδάκη, πάντοτε ήμουνα και είμαι κάθε μέρα που περνά περισσότερο οπαδός της άποψης ότι η ανθρώπινη γνώση δεν διαιρείται. Δεν μπορείτε να τη διαιρέσετε σε κοινωνικές επιστήμες και σε θετικές επιστήμες. Μπορώ να το πω και πιο πέρα. Δεν μπορείτε κάτι να διαιρέσετε τη γνώση από τις καλές τέχνες, παραδείγματος χάρη. Όλα αυτά αποτελούν ένα προϊόν αυτού που λέμε, θέλετε, ανθρώπινη διανόηση, ανθρώπινη σκέψη, να βλέπει κανείς κάτι παραπάνω από το αυτό που σου επιτρέπουν οι αισθήσεις σου και να συνθέτεις κάτι καινούριο. Επομένως, ποτέ δεν δέχτηκα ότι υπάρχει κάτι ένα τείχος αδιαπέραστο μεταξύ φυσικών επιστημών, όπου φυσικές επιστήμες ή θετικές, βάζουμε,
μαθηματικά, φυσική, βιολογία, γεωλογία, οτιδήποτε όλα αυτά, τώρα και υπολογιστές, και απ' την άλλη βάζουμε τις κοινωνικές επιστήμες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο χάσμα ή τείχος. Το κάνουμε βέβαια απλώς διότι μας βολεύει. Έτσι, πρέπει να έχουμε μια έμφαση σε ένα χώρο της γνώσης που λέγεται κοινωνιολογία, πάνω σκάρι. Μια έμφαση που λέγεται φυσική. Αλλά δεν υπάρχουν όρια. Όπως δεν υπάρχει, πάνω σκάρι, όριο μεταξύ φυσικής και χημίας. Δεν υπάρχει όριο. Απλά έχουμε διαφορετικά εργαλεία. Δηλαδή, εμείς οι κοινωνικοί επιστήμονες χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους. Δηλαδή, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Στη βιολογία, επειδή δεν είμαστε, πούμε, βιολόγους, ή ας το πούμε στην ιατρική, ο γιατρός, ας το πούμε, χρησιμοποιεί άλλα εργαλεία. Ναι. Σωστό είναι. Αυτά εργαλεία όμως δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την ουσία. Την ουσία. Τα εργαλεία είναι όντως εργαλεία, όπως τα εργαλεία του υδραυλικού είναι διαφορετικά από τα εργαλεία του ηλιοχρωματιστή. Το θέμα είναι να φτιάξουμε ένα σπίτι. Ένα λειτουργικό σπίτι μέσα στο οποίο να μπορούμε άνετα να περνάμε από ένα δωμάτιο στο άλλο. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή ο άνθρωπος, θυμηθείτε τον άνθρωπο της αναγέννησης. Ακριβώς. Ο πανεπιστήμονας που λέγαμε. Ήταν πανεπιστήμονας. Δεν μπορούσε να νοηθεί τότε ένας άνθρωπος ως επιστήμον. Άνοιξε Πλάτωνα, είχε διαβάσει Πλάτωνα, αλλά δεν είχε διαβάσει Νεύτωνα και μαθηματικά. Έτσι, λοιπόν, άρα η διαίρεση ξεκίνησε αργότερα, γιατί ο όγκος της επιστημονικής γνώσης μεγάλωσε τόσο πολύ, που είναι αδύνατο για τον οποιοδήποτε να γνωρίζει, να μπορεί να ισχυριστεί ότι γνωρίζει όλους τους χώρους. Σε αυτό επιμένω. Όσο για το ότι οι άνθρωποι που έρχονται από τις κοινωνικές επιστήμες, αυτό γενικότερα το λέμε ανθρωπιστικές, από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, σε αντίθεση με τις θετικές, ότι είναι εγκλωβισμένοι, αυτό μάλλον δεν θα το δεχτώ τόσο άνετα, και μάλιστα μπορεί κανείς να πει ότι, και έχω ακούσει και πολλές φορές με τρόπο επιθετικό το έχω ακούσει, ότι εμείς ή των θετικών επιστημών είμαστε εγκλωβισμένοι, διότι θέλουμε να βλέπουμε κανόνες, νόμους, έχουμε έτσι κατά κάποιο τρόπο παροπίδες και δεν έχουμε την ελαστικότητα να βάλουμε κάτι το παραπάνω από ό,τι επιβάλλουν οι φυσικοί νόμοι στην επιστήμη μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι υπερβολή. Έχω κατηγορηθεί μάλιστα σε μια τέτα-τέτ συζήτηση, όπως είναι η εκπομπή σας τέτα-τέτ, ότι οι θετικοί επιστήμονες είναι αλαζονικοί. Και ότι κατηγορούν τους άλλους ότι μα τι λέτε εσείς, αυτά που λέτε δεν μπορείτε να τα αποδείξετε, δεν αντέχουν στον πειραματικό, στη δοκιμή κτλ. Αυτά νομίζω είναι υπερβολές και ξέρετε, όπως τα πάντα στη ζωή μας και στο, υποφέρουν από τη μετριότητα. Αν είσαι μέτριος θετικός επιστήμονας, δεν σου αρέσουν οι θεωρητικές επιστήμες. Αν είσαι μέτριος θεωρητικός επιστήμας, δεν σας αρέσουν οι θετικές επιστήμες. Αυτό νομίζω σιγά σιγά το έχουμε ξεπεράσει. Και τώρα με την πληροφορική, με τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε γνώση, την αποσύρουμε, την ανασυνθέτουμε, αρχίζουμε να μπαίνουμε στο αντίθετο δρόμο. Δηλαδή, μέχρι και τον 20ο αιώνα χωρίζαμε τη γνώση. Έτσι, ακόμα και τη βιολογία τη χωρίζαμε σε ζωολογία και βοτανική. Έτσι. Ακριβώς. Και πρώτος ήταν ο φιλόσοφος Αριστοτέλης. Έτσι. Ναι, ναι. Και τώρα μάλιστα όμως πάμε ανάποδα. Τώρα συνθέτουμε. Διότι μπορούμε να δούμε κοινά μοτίβα στη φυσική, στη χημεία, στη βιολογία. Μέσα στη βιολογία μπορούμε να δούμε κοινά μοτίβα μεταξύ ζώων και φυτών. Μέσα στην κοινωνιολογία το ίδιο. Επομένως, ένα πράγμα που το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα πρέπει να κάνει κάποτε, αν βρει έναν γενναίο δωρητή, είναι να κάνει μια έδρα, έτσι ας μου το λέω εγώ, και στον κύριο Ζώρα, να κάνει μια έδρα για τη σύνθεση της επιστημονικής γνώσης. Η σύνθεση της επιστημονικής γνώσης. Ναι, που να, κατά κάποιο τρόπο να δει και να, πώς οι διάφορες επιστήμες από τη κοινωνιολογία,
νομική, ιστορία, αρχαιολογία συνδέεται με τη βιολογία. Γιατί δεν μπορούμε να παραδείγμα. Είναι τελείως φανερό. Πάρτε παράδειγμα την ανθρωπολογία. Η ανθρωπολογία, ο ανθρωπολόγος που μελετάει τον παλαιολιθικό και τον ηλιθικό, τον νεοηλιθικό άνθρωπο στις σπηλιές, δεν κάνει ταυτόχρονα και κοινωνιολογία? Έτσι ακριβώς είναι. Απλά, κύριε καθηγητά, επειδή μας πιέζει κάπως ο χρόνος και έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα για απόψε, ας τα αφήσουμε εδώ και μετά, όπως μας οδηγεί η συζήτησή μας. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς τώρα είστε επιστήμονας, είστε ένας ακαδημαϊκός άνθρωπος, έχετε ζήσει μέσα στη γνώση, μέσα στην έρευνα. Για να το πω κάπως τώρα έτσι με πλατωνικούς όρους, ο επιστήμονας, ο άνθρωπος που ξεφεύγει από το σπήλαιο των ψευδεστήσεων και βλέπει το ύψιστο αγαθό, τον ήλιο, έτσι, όπως μας το έλεγε ο Πλάτωνας, ποιο είναι το χρέος του απέναντι στην κοινωνία? Ίσως εδώ να βάζουμε, ίσως εδώ να τοποθετήσουμε το ρόλο του πνευματικού ανθρώπου σήμερα. Ναι. Είναι να μένει, να είναι αυτός ο απομονωμένος, σοφός, ο οποίος κάθεται στο εργαστήρι του, ή πρέπει να μεταδώσει τη γνώση? Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, ανθίστε με στην ιδέα ότι οποιοδήποτε ένας επιστήμονας ή ένας ερωμένος ή ένας καλλιτέχνης έχει μεγαλύτερο χρέος απέναντι στην κοινωνία από ότι έχει ένας απλός πολίτης ο οποίος έχει ένα περίπτερο κάπου στην εδώ και τα λοιπά και πουλάει τσιγάρα ή εφημερίδες. Εάν ο καθένας μας κάνει αυτό το οποίο τελικά ή το επέλεξε ή κατέληξε να κάνει και το κάνει καλά, αυτό είναι το κυριότερο. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε ίση μερίδα απέναντι σε ένα όραμα που λέγεται η αξία του ανθρώπου, η ποιότητα της ζωής. Τώρα, και φυσικά, αυτό είναι λίγο ακαδημαϊκό, θα συμφωνήσω, το παράδειγμα πρέπει να είναι, το γενικό παράδειγμα του, πρέπει να είναι ότι δεν μπορεί να λες άλλα και άλλα να κάνεις. Εάν λοιπόν εγώ λέω ότι πρέπει να ερευνήσουμε ένα βιολογικό θέμα και όταν μπαίνω στην έρευνα και πρέπει να μπαίνω στην έρευνα απροκατάληπτος, διότι αλλιώς δεν κάνω έρευνα, αλλιώς λέω, βλέπω αυτό που θέλω να δω εκ των προτέρων, είμαι προκατηλημένος, αυτό πρέπει να κάνω και αυτό πρέπει να λέω και στην κοινωνία. Όταν λέω λοιπόν, εγώ εφαρμόζω στην επιστήμη μου κάποιους κανόνες και θέλω, βλέπω ότι αυτοί οι κανόνες σε μεγάλο βαθμό μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν θέλω λοιπόν να, δεν μπορούμε να περάσουμε τη γνώση στις λεπτομέρειες της στον οποιοδήποτε, διότι απαιτούνται ειδικές, μια ειδική παρασκευή. Mm-hmm. Μπορούμε όμως να περάσουμε ένα νόημα. Το νόημα είναι, παραδείγματος χάρη, ότι δεν μπορείς να περιμένεις τα πάντα να είναι προδιαγεγραμμένα ή δοσμένα σε σένα. Δεν φτιάχνουμε το φοιτητή, ακόμα και το μαθητή, δίνοντάς του με το κουταλάκι τη γνώση. Αντίθετα, ετοιμάζουμε τον μαθητή, ακόμα και από τον ήπιο θα σας έλεγα, να δημιουργεί γνώση ο ίδιος, να αμφισβητεί, να διερωτάται, παρά να έχει πιστεύω. Το πιστεύω είναι, νομίζω, ότι ό,τι χειρότερο μπορεί να πει. Το κανείς. Πιστεύω. Το πιστεύω δεν είναι το μεταφυσικό πιστεύω. Εντάξει, μπορεί το μεταφυσικό πιστεύω, το θεολογικό, το θρησκευτικό, να είναι μια ψυχολογική μας ανάγκη. Ο Φρόιντ το είχε πει, η πίστη είναι τρομακτική ψυχική δύναμη. Είναι, έτσι, δύναμη. Δεν χωρίς δεν να μπαίνει σε μεταφυσικά, σε παραψυχολογικά. Είχε, ναι. Αλλά όμως όταν κάνω έρευνα ή όταν ένας πολιτικός κάνει άσκηση πολιτικής, ένας δημοσιογράφος κάνει άσκηση του έργου του, δεν μπορεί να λειτουργεί με βάση τα πιστεύω του. Το πιστεύω του δεν, θα πρέπει να είναι ανοιχτός. Και αν δεν θέλετε, αποσύρω τη λέξη πιστεύω και βάζω το άλλο το οποίο θα συμφωνήσουμε, φανατισμό, πάμε σκάρι. Έτσι. Δεν μπορεί κανείς να έχει απόλυτες ιδέες.
το απόλυτο στη φύση δεν υπάρχει. Ξέρετε, δεν υπάρχει ούτε καν στα... και κυρίως δεν υπάρχει στον μικρό κόσμο της φυσικής. Εκεί δεν υπάρχει καν απόλυτο. Δεν μπορούμε να πούμε τι θα κάνει το ηλεκτρόνιο, από πού θα μετακινηθεί εδώ και εκεί. Απεριόριστο. Άρα λοιπόν, ας ξεχάσουμε το απόλυτο και ας είμαστε σχετικοί και στη γνώση και στη ζωή. Κύριε Ζούρο, είπατε προηγουμένως για μικρό κόσμο. Εγώ θέλω να πάμε λίγο στον άνθρωπο. Ναι. Εμείς οι κοινωνικές επιστήμες ουσιαστικά προσδιορίζουμε, ορίζουμε τον άνθρωπο με βάση τη στάση, τη συμπεριφορά του, τις αξίες που βάζει στη ζωή του. Βέβαια και η λέξη αξίες, αν είχαμε εδώ κάποιο φιλόσοφο, ας το πούμε, θα μου έκανε μια αυστηρή παρατήρηση. Εσείς ως επιστήμονας, ως βιολόγος, τον άνθρωπο τον προσδιορίζετε καθαρά ως μια φυσική διεργασία? Ό,τι συμπεριφορά, η στάση του είναι αποτέλεσμα νευροβιολογικών παραγόντων? Πολύ καλή ερώτηση. Και είναι μια ερώτηση που συνήθως συναντώ στα μαθήματα της βιοειθικής. Να αρχίσουμε από την αρχή. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι και αυτός ένα προϊόν μιας φυσικής διαδεργασίας, η οποία μας έδωσε και το άλογο και το χιμπατζή και τον άνθρωπο και την ντοματιά κτλ. Είναι η ενότητα της ζωής. Η ζωή σαν σύνολο ξεκίνησε κάπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια πριν και είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, αλλά ούτε μπορούμε να αρνηθούμε τη συνέχεια της. Δεν μπορούμε να τη σπάσουμε τη ζωή. Η ζωή είναι ένα πράγμα. Ό,τι γίνεται μέσα στα κύτταρα ενός φυτού, γίνεται μέσα στα κύτταρα τα δικά μας. Είναι τόσο όμοια η ζωή. Τόσο όμοια. DNA, πρωτεΐνες, ορμόνες, λιπίδια, είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, οι διαφορές παραμένουν οι διαφορές. Οι μεγάλες ομοιότητες παραμένουν μεγάλες ομοιότητες και οι διαφορές υπάρχουν οι διαφορές. Είναι πραγματικά ένα εξέχον έβριμα και δημιουργεί και πολλά ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν ο χιμπατζής και ο άνθρωπος, τον οποίον οι εξελικτικές γραμμές ξεχώρισαν πριν από 7 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να αναστήσουμε την πορεία της ζωής και να πηγαίνουμε πίσω 7 εκατομμύρια χρόνια, θα βλέπαμε ότι η γραμμή που έδωσε τον άνθρωπο εδώ σήμερα και το χιμπατζή, πάνε πίσω οι γραμμές και ενώνονται σε ένα είδος που σήμερα έχει εξαφανιστεί. Άρα λοιπόν, κατά να κάνουμε κάτι απλό, είναι λάθος να λέμε ότι καταγόμαστε από τους πιθήκους, αυτό είναι μεγάλο λάθος, δεν το κάνουμε πια, ούτε τα παιδιά στο γυμνάσιο το λένε. Αυτό που λέμε είναι ότι ο άνθρωπος και ο χιμπατζής είχαν κάποτε ένα κοινό πρόγονο. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν τώρα αυτές οι δύο γραμμές που ξεχωρίσαν πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια, ή 6, δεν συμβαίνει, να διαφέρουν τόσο πολύ? Και όταν το δούμε αυτό σε επίπεδο DNA, δηλαδή βιολογικά, η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή. 98,5% είμαστε ίδιοι με το χιμπατζή. Διαφέρουμε μόνο στο 1,5% του DNA μας. Μάλιστα. Αλλά αυτό το 1,5% του DNA είναι μερικά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια γράμματα. Πληροφορίες, αν θέλετε. Και αυτές οι πληροφορίες τι έχουν μέσα? Αυτές οι πληροφορίες πρώτον καθορίζουν τις μορφολογικές μας διαφορές. Ακόμα και σε ένα έμβριο, ένας εμβριολόγος μπορεί κάποια στιγμή μετά δύο εβδομάδες να δει ένα έμβριο ή και νωρίτερα, και χωρίς να δει το DNA, να πει ότι αυτό το έμβριο θα γίνει άνθρωπος, αυτό το έμβριο θα γίνει χιμπατζής. Αρχίζουμε και διαφορούμαστε μορφολογικά, αλλά το κυριότερο είναι ότι διαφέρουμε σε πληροφορίες, που τα λέμε γονίδια, οι οποίες καθορίζουν, ελέγχουν το
το πώς θα λειτουργήσει το DNA μας. Είναι δηλαδή σαν να λέμε, έχετε ένα μεγάλο αεροπλάνο, σας εντυπωσιάζει ο όγκος του, 747. Κι όμως, όλα αυτά δεν έχουν πολύ σημασία. Πολύ σημασία έχουν τα 30-40 κουμπάκια που είναι μπροστά στο πιλωτήριο. Αυτά τα κουμπάκια είναι ένα μικρό ποσοστό του όλου και όμως αυτό καθορίζει τη διαφορά μεταξύ του αεροπλάνου και του αυτοκινήτου. Κύριε καθηγητά, μας περιγράψατε ένα μαγικό κόσμο. Μαγικό. Αυτό πιστεύω, αυτός πιστεύω είναι ο καλύτερος επιθετικός προσδιορισμός. Λέξη μαγικό δεν μ' αρέσει να σας πω. Το λέω και στους φοιτητές ότι η ζωή είναι θαυμάσια. Το βασίλειο της ζωής είναι θαυμάσιο. Ο άνθρωπος είναι θαυμάσιος. Αλλά ούτε η ζωή, ούτε ο άνθρωπος είναι θαύμα. Θαύμα, δεν είμαστε θαύματα, είμαστε όμως θαυμάσιοι. Υπό την έννοια ότι μια φυσική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε 4 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, δημιούργησε αυτό το πράγμα που λέμε, αυτό το πλούτο ή και αυτό το προϊόν που λέμε άνθρωπο. Μεγάλη υπόθεση. Αυτή τώρα η θεωρία που μόλις τώρα είπατε δημόσια μέσω της τηλεόρασης, εδώ την Notus TV, η οποία εξελίχθηκε, η οποία είχε κάποια τεκμήρια, η οποία έχει μια αποδεξιμότητα, συνάντησε κάποιες αντιστάσεις, συνάντησε κάποιους εχθρούς. Ναι, και αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, κύριε Κασμαδάκη. Το 1994, αν δεν απατώμε, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος αναγνώρισε επισήμως τη θεωρία της εξέλιξης. Και αν το κάνει αυτό ο Πάπας, που θεωρείται μια συντηρητική, είναι συντηρητική η Εκκλησία, η Καθολική, πόσο μάλλον του έχουν σιωπηρώσει, αν θέλετε. Μάλιστα η Αγγλικανική Εκκλησία ούτε καν θεώρησε την ανάγκη. Το θεώρησε δεδομένο ότι αυτή η θεωρία ισχύει. Είναι πιο αγγλικανική, φαντάζομαι. Είναι πιο φιλελεύθερη, πιο προοδευτική. Πιο προοδευτική. Ναι, σίγουρα. Από τις πιο προοδευτικές μεγάλες εκκλησίες, γιατί υπάρχουν και μικρές που ίσως προοδευτικές. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά, θα πρέπει να πω ότι δεν δέχτηκε ή δεν απέρριψε ταυτόχρονα η Καθολική Εκκλησία την ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι μεν προϊόν μιας βιολογικής διαδικασίας, αλλά κατά κάποιο τρόπο έχει ένα δώρο που έρχεται από μια υπέρτατη δύναμη. Η ψυχή, αν θέλετε, ή ξέρω εγώ, ο λόγος, εκπορεύεται. Και βέβαια απαντάει ότι επειδή αυτό το χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι εξορισμού έξω και πέρα από τους νόμους της φύσης, εσείς οι βιολόγοι, οι φυσικοί, οι χημικοί κτλ. Δεν μπορείτε να δώσετε απαντήσεις σε αυτό, ούτε κι εμείς, απλώς το δεχόμαστε. Mm. Είναι μια άποψη αυτή. Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια ο καθένας τοποθετείται πάνω σε αυτή τη διχοτόμο. Είμαστε δηλαδή, είναι αν θέλετε το κοινό, ο λεγόμενος διεισμός. Είναι μόνο η ύλη και η διαδικασία στον χρόνο ή είναι κάτι παραπάνω. Αυτό παραμένει και δεν... Γι' αυτό το θέμα μπορώ να πω ότι εντάξει, από τη στιγμή που κάνω επιστήμη είμαι υποχρεωμένος, δηλαδή αν πω στο εργαστήριό μου, είμαι υποχρεωμένος, αν είμαι συνεπής στην επιστήμη μου, να είμαι μονιστής. Δηλαδή αποκλείω μεταφυσικές δυνάμεις. Να σας ρωτήσω... Είναι υποχρέωση μου. Κύριε... Απ' την άλλη μεριά όμως, όταν κάνω ιδιωτική ζωή, έτσι, είναι άλλη ιστορία. Πολλοί έχουν δυσκολίες να το δεχθούν αυτό. Ανταλάβετε. Λοιπόν, για πέστε μου. Οι δυτικές θρησκείες είναι εξαποκαλύψεις θρησκείες και στηρίζονται πάρα πολύ στο δόγμα πίστευε και μία ερεύνα. Και εκεί έχει δημιουργηθεί μία αντιπαράθεση, η οποία αυτή την παράθεση κρατάει από τη στιγμή που υπήρξε άνθρωπο. Γιατί πάντα υπήρχαν οι άνθρωποι εκείνοι που ήταν κάπως πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο θείο, απέναντι σε μια ουσία, να το πούμε έτσι, μια ουσία
την οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να τη συλλάβει με εμπειρικά δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Και πάντα υπήρχαν και οι άνθρωποι οι οποίοι, ας το πούμε, ήταν λίγο πιο κοντά σε αυτήν την υπερπληκτουσία, ότι την υποστήριζαν. Και μάλιστα έχουν γίνει και ολόκληρες μάχες και έχει χυθεί και αίμα στην ανθρωπότητα εξαιτίας της Θείας Παρουσίας. Ναι. Σήμερα, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, συνεχίζει αυτή η διαμάχη, και αυτή η διαμάχη σήμερα είναι μεγάλη ή μικρή μεταξύ βιολογίας και του κόσμου, της κοινωνίας, της μερίδας των ανθρώπων που είναι λίγο πιο θρησκευόμενοι, το πούμε έτσι. Ναι. Τώρα η καμιά εκκλησία από τις μεγάλες σύγχρονες εκκλησίες δεν θα υποστηρίξει το πίστευε και με ερεύνα. Αντίθετα, το τσόγους να λένε πίστευε και ερεύνα. Είναι, αν θέλετε, θέμα δύσκολο να δεχθεί κανείς ότι αυτό το πράγμα μπορεί να υποστηριχθεί από το ένα άκρο στο άλλο. Μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει περίπου όταν ο Χριστός παρουσιάζεται στο Θωμά, ο οποίος του λέει, εγώ θέλω να δω τις τρύπες των καρφιών στα χέρια κτλ. Και λέει ο Θεός, και γίνω πιστός και μη γίνω, και γίνω πιστός και μη άπιστος. Σαν να λέει εκεί η στιγμή ότι δέξω αυτό που σου λέω. Αυτό το δέξω αυτό που σου λέω δεν νομίζω ότι μπορεί να το παρακάμψει κάποια θρησκεία, καμιά θρησκεία. Εκτός πια αν δεν είναι, δεν κατατάσσεται στις θρησκείες οι οποίες δέχονται ότι υπάρχει ζωή μετά από αυτά και τα λοιπά. Ο βουδισμός, όμως, χάρη, είναι ένα μείγμα που δεν είναι καν θρησκεία. Δεν απαιτεί αιωνιότητα του πνεύματος, όμως, χάρη, και της ψυχής. Όλες αυτές τις αντιλήψεις μεταφυσικές που έχουν στηριχθεί σε κάποια φιλοσοφικά, παύλα, θρησκευτικά θεμέλια, ναι, τα οποία η επιστήμη δεν τα αποδέχεται, γιατί σου λέει δεν, ναι, έχει γίνει. Άρα, εγώ έχω την εντύπωση ότι η Εκκλησία ουσιαστικά πρέπει να παραδεχθεί ότι ναι, υπάρχει διεισμός, και το δεύτερο κομμάτι, λοιπόν, αυτό το πνευματικό, δεν μπορεί να μελετηθεί εξ ορισμού από τις θετικές επιστήμες. Και το θέμα να μείνει εκεί. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να τα ενώσουν τα δύο, νομίζω ότι δεν υπηρετούν ένα σκοπό γνώσης και, αν θέλετε, και συνύπαρξης. Το συνύπαρξης το τονίζω και το έχω τονίσει και σχεδόν σε όλα τα βιβλία των δύο κόσμων. Δεν μπορεί κανείς να υποτάξει να πει ότι θα ενώσουμε την πειραματική, την εμπειρική γνώση με την πνευματική, την εξαποστολής, ξέρω, την εξαποκαλύψεως γνώση. Και να τα ενώσουμε τα δυο. Δεν μπορούμε να τα ενώσουμε. Να σας πω για ποιο λόγο. Διότι κάποια στιγμή που θα προκύψει κάτι και δημιουργηθεί μια αμφισβήτηση, εκ των ενώντων θα πρέπει να κυριαρχήσει η εξαποκαλύψεως. Δηλαδή δεν μπορεί να παντρεύεται τον άνθρωπο με τον Θεό και να ζητείτε συζυγική ισοτιμία. Δεν γίνεται. Ωραία, ωραία. Κύριε καθηγητά, θα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος. Φίλοι και φίλες, μείνετε μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ με τον καθηγητή, τον Ελευθέρη Ζούρο. Κύριε Ζούρο, είχαμε πια στο πρώτο μέρος μια όμορφη συζήτηση σχετικά με... Στην αρχή το είχαμε πάει, στην αρχή είχαμε ξεκινήσει μιλώντας για τον άνθρωπο, τώρα είμαστε στη σχέση βιολογίας Παύλου Εκκλησίας. Το επόμενο ερώτημα το οποίο θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Την κοινή λογική, την αίσθηση, την κοινή, πρέπει να τη φοβάται ο άνθρωπος, γιατί πίσω από την κοινή αίσθηση, πίσω από την κοινή λογική, κρύβεται μια πλειοψηφία, μια παντοδύναμη πλειοψηφία. Και η θρησκεία, για παράδειγμα, όποια θρησκεία και να είναι αυτή, έχει το στοιχείο αυτής της πλειοψηφίας. Και πολλές φορές η μια επιστημονική ή ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία αψηφά τις διδασκαλίες της Εκκλησίας, είναι μια μειονότητα. Άρα πρέπει αυτή η μειονότητα να φοβάται την πλειοψηφία, όποια και να είναι αυτή. Λοιπόν, χαίρομαι που στρέψατε το θέμα στην κοινή λογική. Συνέβη να έχω γράψει ένα βιβλίο
όταν ο Χότζα συνάντησε τον Αϊνστάιν. Μάλιστα. Και από κάτω δοκίμια πάνω στην τέχνη της κοινή λογικής. Η κοινή λογική όντως, το λέω τέχνη, διότι φαίνεται ότι όντως δεν είναι εύκολη η κοινή λογική. Δεν ξέρω εάν η πλειοψηφία του κόσμου δεν ασπάζει την κοινή λογική. Σίγουρα σε ορισμένα σημεία δεν την ασπάζεται. Οι προκαταλήψεις, οι δυσιδαιμονίες, η πίστη σε πράγματα τα οποία είναι αδύνατο να συμβαίνουν. Είναι κοινά χαρακτηριστικά και διαρωτάται κανείς αν το γιατί. Το γιατί. Και το γιατί είναι ίσως διότι ο άνθρωπος πολλές φορές αισθάνεται αδύναμος και εγκαταλείπει τις φυσικές δυνάμεις και τις φυσικές αιτιότητες επικαλούμενος κάτι άλλο. Δηλαδή, το σήμερα... Για το αίσθημα της ανασφάλειας, επομένως. Ανασφάλεια, αδυναμία, ναι. Αλλά σήμερα, Παμψυχά, εγώ το θεωρώ πραγματικά λίγο ένα μεγάλο έλλειμμα της ανθρωπότητας, ένα στίγμα για τον άνθρωπο να αναζητά, Παμψυχά, την τύχη του γραμμένη στα άστρα και να συμβουλεύεται αστρολόγους ή στο καταθήκη του καφέ μέσα στο φιντζάνι. Αυτά τα πράγματα, το γεγονός ότι... Είναι θεωρία ψυχικά ασθενή δαιμονισμένο, έτσι. Ακριβώς. Το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα ακόμα ισχύουν, πρέπει να μας προβληματίζει πολύ. Θα μου πείτε, η κοινή λογική μπορεί να δώσει απαντήσεις σε όλα τα θέματα. Δεν μπορεί να δώσει ίσως, αλλά μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Μπορεί κανείς να δει, Παμψυχά, στο θέμα, όπως το αναλύω στο βιβλίο, διεξοδικά μάλιστα, στο θέμα της δημοκρατίας. Γιατί πάντοτε ψηφίζει ο κόσμος, η πλειοψηφία σωστά, δηλαδή είναι ο λαός σοφός. Η απάντηση είναι όχι. Πότε είναι σοφός, πότε δεν είναι σοφός. Ξέρουμε ότι η πλειοψηφία, ακόμα και του ελληνικού λαού, έχει κάνει θεμελιώδεις φάγματα στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην ιστορία του. Και μπορεί να τα αναλύσει κανείς. Γιατί γίνονται αυτά τα λάθη. Και άμα αρχίσει και τα σκέπτεται, καταλαβαίνει ότι τελικά η λογική μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο, σε ένα καλύτερο, σε μια καλύτερη απόφαση, αν το θέλετε. Άρα υπάρχουν θέματα κοινής λογικής, πολύ απλά, πολύ καθημερινότητας, που μπορούμε να τα υιοθετήσουμε και να τα βάλουμε στη ζωή μας. Τι να σας πω, πρακτικά προβλήματα. Εγώ και εσείς κουβεντιάζουμε και ξέρουμε ότι και εσείς και εγώ έχουμε κοινή λογική, αλλά στην κουβέντα πάνω μου ξεφεύγει εμένα και λέω, μωρέ, επισκέφτηκα την πάντα χώρα και όλες οι γυναίκες ήταν όμορφες, αντί να πω οι περισσότερες. Έτσι, οι Καυκασίες. Ναι, ναι, ναι. Κάποιος όμως δίπλα μου κάθεται, στο διπλανό τραπέζι, ο οποίος έχει λιγότερο μυαλό από εμάς, τρόπος που λέγει, και το παίρνει αυτό σαν δεδομένο και μετά το διαδίδει. Έτσι δημιουργούνται οι διακρίσεις. Όλοι οι μαύροι είναι λίγο λιγότερο ευφυείς από τους άσπρους, το ένα, το άλλο και τα άλλο, τα λοιπά. Γιατί? Διότι δεν θέλουμε ή δεν μάθαμε να ακριβολογούμε από το σχολείο. Η γλώσσα μας είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει από τα άλλα ζώα. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά δεν την έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει, γιατί ταυτοχρόνως με το να είναι ένα όπλο και ένα μεγάλο χαρακτηριστικό, μπορεί να είναι και ένα μεγάλο λάθος. Όταν μιλούμε ασαφώς, όταν διακόπτουμε, όταν υπερβάλλουμε, όλα αυτά είναι απλά πράγματα, τα οποία παραβιάζουν όμως την κοινή λογική. Και εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πάντως τα ρατσιστικά κατάλοιπα, οι ρατσιστικές εκφράσεις, προκαταλήψεις, ναι, όλα αυτά είναι εκφράσεις μιας πλειοψηφίας, την οποία την αποδεχόμαστε σιωπηρά. Ναι. Δεν γίνεται να υπογράφουμε κάποιο κοινωνικό συμβόλαιο ή κάποια σύμβαση, απλά την αποδεχόμαστε σιωπηρά. Ναι, την αποδεχόμαστε. Και μέσα σε όλα αυτά, ξέρετε, υπάρχει ένα ερώτημα
ποια είναι η θέση του λόγου, τι πρέπει να κάνει ο λόγος, ο ορθός ο λόγος. Ναι, όταν λέμε την αποδεχόμαστε, κοιτάξτε, όταν λέμε, όπως λέμε το ρήμα, αποδέχουμε την άποψη της πλειοψηφίας. Εκεί δέχουμε το ρήμα, είναι σωστό, αποδέχουμε. Όταν λέμε σέβομαι την άποψη της πλειοψηφίας, είναι λίγο διαφορετικό. Αποδέχομαι, ναι. Σέβομαι υπό την έννοια ότι δεν θα την παραβιάσω. Δεν τη σέβομαι όμως όπως σέβομαι, ξέρω, μια αρχή ή ένα μεγάλο επιστήμονα. Αυτό δεν είναι σέβας. Απλώς το δέχομαι. Σέβομαι σημαίνει ότι εντάξει, έχεις δικαίωμα και επειδή το δικαίωμα αυτό, επειδή είστε πολλοί, το παραδέχομαι. Άλλο το παραδοχή και άλλο το σέβομαι. Δηλαδή το που έχουμε παρακάνει και σε αυτό το σημείο, σεβαστή γνώμη σου, σεβαστή γνώμη σου, αποδεκτή. Ακριβώς. Λοιπόν, παίζουμε τις λέξεις. Ναι, διότι εγώ δεν μπορώ να σεβαστώ, πάμε σχαρή, κάτι που το παραδέχονται όλοι. Δεν το σέβομαι, το αποδέχομαι όμως και το αποδέχομαι ενσυνείδητα και πιστά. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Ναι. Πάντως, κύριε καθηγητά, να σας πω την αλήθεια τώρα, έτσι που βλέπω το βιβλίο σας και βλέπω εδώ τον τίτλο «Όταν ο Χότζας συνάντησε τον Άινστάιν», μου γεννιέται το ερώτημα, γιατί αυτός ο τίτλος. Λοιπόν, γιατί αυτός ο τίτλος. Ένα απλό. Γιατί ήταν καμιά τριανταριά τίτλους και αυτός άρεσε στον εκδότη και πραγματικά είχε δίκιο. «Όταν ο Χότζας συνάντησε τον Αϊνστάιν» είναι έτσι αρπακτικός τίτλος. Απ' την άλλη όμως έχει και νόημα. Διότι μέσα από τις σελίδες του βιβλίου εναλλάσσονται και συναντιούνται και διασταυρώνονται η σοφία του Χότζα, η οποία είναι καταπληκτική σοφία, αφοπλιστική σοφία. Είναι μια σοφία που δεν μπορούν να τη συλλάβουν ούτε τα μαθηματικά ούτε η φυσική. Και φυσικά και η σοφία του Αϊνστάιν. Αυτή η σκληροπυρηνική σκέψη, αυτό το ένα και ένα κάνει. Η αφοπλιστική σκέψη και που έχει ένα εμπαιγμό και μια σάτυρα και μια... Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά και οι δυο μιλήσανε, καμιά φορά όταν μιλούσα στον άνθρωπο, μιλούσανε με ένα είδος χιούμορ. Ο Αϊνστάιν, πάνω σχάρι, ίσως το έχετε ακούσει, είπε ότι δύο πράγματα είναι άπειρα. Ένα είναι το σύμπαν και το άλλο είναι η ανθρώπινη βλακεία. Και ως προς το σύμπαν, επιτρέψτε μου να έχω αμφιβολίες. Ο Χότζας το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Καβαλή και βετουγάει δόρυ ανάποδα, διότι έβλεπε ότι ο κόσμος πήγαινε ανάποδα. Έτσι. Και άλλα πράγματα. Οπότε, και θέλω να τονίσω και το γεγονός ότι υπάρχει σοφία μέσα στον καθημερινό, μέσα στο σύνηθι άνθρωπο, στο συγκαθημερινό, η οποία πολλές φορές δεν εκφράζεται, δεν εκδηλώνεται και τείνουμε να την υποτιμούμε. Δεν είναι έτσι βέβαια. Απ' την άλλη μεριά, και εγώ θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερο έγκλημα της ανθρωπότητας το γεγονός ότι γεννιούνται ανά πάσα στιγμή σε όλες τις γωνιές της γης δυνητικοί Αϊνστάιν, δυνητικές Μαρί Κιουρί, οι οποίες πεθαίνουν από την πείνα κάπου στην Αφρική και τον οποίο το μυαλό ποτέ δεν θα αξιοποιηθεί στην ανθρωπότητα. Καλύτερα, λοιπόν, όταν λένε, αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχει τόσος διανοητικός πλούτος μέσα στην ανθρωπότητα. Είμαστε 7 και τόσο δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτό το πλούτο, ξέρετε τι θα γινόμασταν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλά μου δώσετε μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Γεννιόμαστε ή γινόμαστε? Το διαχρονικό ερώτημα της βιολογίας. Nature or nurture? Ναι. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να γίνει π.χ. καθηγητής της Πανεπιστημίου. Αυτή την, όπως όλες οι α ή β, είναι σχετικά και δεν πρέπει να το δούμε στα άκρα. Όμως είναι γεγονός ότι υπήρξανε ακόμα και στον τελευταίο, τον 20ο αιώνα, υπήρξαν υπερβολές του ότι
γεννιόμαστε και δεν γινόμαστε. Απόδειξη ο Χίτλερ και όλα τα λοιπά και πριν από το Χίτλερ η μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών γύρω στο 1920-1930 στηριζόταν πάνω στο δόγμα ότι ο λευκός είναι καλύτερος από τον μαύρο, ο βόρειος Ευρωπαίος είναι καλύτερος από τον μεσογειακό Ευρωπαίο. Όλα αυτά τα έζησε η ανθρωπότητα και τα πλήρωσε ακριβά. Απ' την άλλη μεριά όμως, το να φτάσουμε να λέμε ότι όλα είναι περιβαλλοντικά, τι κάνουμε. Καταρχήν αγνοούμε ότι κάποιες ιδιότητες, όχι όλες, αν πούμε όλες οι ιδιότητες, θα το θέσω έτσι, όλες οι ιδιότητες έχουν μια συνιστόσα που είναι γενετική και μια συνιστόσα η οποία είναι περιβαλλοντική και ενδιαφέρον. Όμως, εάν πούμε ότι όλες οι ιδιότητες είναι περιβαλλοντικές και ότι γεννιόμαστε ίσοι, αυτό είναι λάθος. Δεν γεννιόμαστε ίσοι. Άλλοι γεννιούνται με τη δυνατότητα να ζωγραφίζουν. Εγώ ποτέ δεν θα γεννόμουν Van Gogh. Ό,τι και να μου κάνανε. Εγώ το έχω παραδειχθεί. Ήταν αδύνατο. Δεν είμαι γεννημένος να ζωγραφίζω. Πώς θα το κάνουμε. Προσπάθησα, δεν μπόρεσα. Δεν γεννιόμαστε όλοι Αϊνστάιν. Απ' την άλλη μεριά, δεν σημαίνει ότι όλοι γεννιόμαστε και βλάκες κτλ. Άρα, έχουμε πρώτον υποχρέωση να δεχθούμε ότι όλοι είμαστε δυνητικά πολύ καλοί. Και πρέπει αυτή την τάση μας να την ενδυναμώσουμε, να την καλλιεργήσουμε. Απ' την άλλη μεριά όμως, και αυτό το έζησα στον Καναδά με τα παιδιά μου, και μπορώ να πω ότι και ευτύχημα, διότι αν ήταν στην Ελλάδα ίσως δεν θα γινόταν, που ο Καναδάς είχε ένα σύστημα αποδεκτό, μια δημοκρατική κοινωνία, ότι από την ηλικία των 5 μέχρι 8 χρονών, για να μην πω 4 με 8 χρονών, είχαν μια δυνατότητα να διαλέγουν τα παιδιά που είχαν το χάρισμα να γίνουν πιο καλή μαθηματική, πάνω σκάρι. Αυτές οι έντοτε... Και τους βάζανε σε ειδικά σχολιά. Τους βάζανε σε ειδικά. Αυτό δεν είναι κακό. Ούτε καθόλου κακό. Αντίθετα, αν τους βάζανε στο ίδιο, χάναμε μια δυνατότητα. Η οποία τώρα αξιοποιείται. Άρα δεν πρέπει να είμαστε αυτό το πράγμα. Μπερδευόμαστε ότι είμαστε ίσοι. Αλλά είμαστε και διαφορετικοί. Η διαφορετικότητα δεν σημαίνει παραβίαση της ισότητας. Η διαφορετικότητα στηρίζεται στο γενετικό προφίλ του κάθε οργανισμού, δηλαδή οι έμφυτες κλίσεις. Το ότι εγώ π.χ. θα γίνω ακαδημαϊκός, παίζει για παράδειγμα Όχι. ρόλο π.χ. αν ο πατέρας μου αγαπάει τα βιβλία. Η διαφορετικότητα στηρίζεται σε ένα μέρος ότι γεννιόμαστε με διαφορετικά γονίδια, πάνω να το κάνουμε, εσείς είστε πιο ψηλός από ότι είμαι εγώ, έτσι, και άλλα και άλλα. Δεν το δεχόμαστε αυτό. Μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Όχι. Δεν το αμφισβητούμε. Επομένως, άλφα. Β. Από εκεί και πέρα όμως το περιβάλλον. Και το περιβάλλον είναι ισχυρότερο, οι επιρροές που δεχόμαστε, είναι ισχυρότερες όσο πιο νωρίς στη ζωή μας τη συναντάμε. Έτσι. Ένα περιβάλλον φτωχό, εγκληματικό, βίαιο, τον οποίο ένα παιδί το ζει στην ηλικία των 2 και 3 και 8 χρονών, θα το αποτυπώσει περισσότερα πάνω του, θα έχει ένα βάρος μεγαλύτερο από ότι όταν αντιμετωπίσει ένα βίαιο γεγονός αργότερα στη ζωή του. Ή και αντίστροφο, ένα περιβάλλον το οποίο στα μικρή ηλικία είναι ευχάριστο, είναι πλούσιο κτλ. Να τα δεχθούμε αυτά. Το περιβάλλον είναι ένα είδος, όπως τα γονίδια σχεδόν εκφράζονται αμέσως όταν ένα οάριο γονιμοποιήσει ένα νοητοζωάριο, στιγμή σχεδόν μηδέν. Έτσι, είναι η πιο πρώιμη επιρροή πάνω στο χαρακτήρα μας. Τη στιγμή που το οάριο και το σπερματήριο συναντιούνται. Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε αποξενωμένοι από το περιβάλλον. Αντίθετα, είμαστε
εντοπισμένοι και επηρεαζόμαστε και επηρεαζόμαστε. Γι' αυτό και μια κυβέρνηση, ειδικά στην Ελλάδα, πρέπει να δώσει πολύ έμφαση στην προσχολική και δημοτική παιδεία. Το παιδί διαμορφώνεται, είμαι σχεδόν πεπλημένος, έχουμε πολύ περισσότερες δυνάμεις να επηρεάσουμε το παιδί όταν είναι πολύ νέο, παρά όταν είναι αργότερο. Το λύκειο είναι δευτερεύον έναντι του δημοτικού και το πανεπιστήμιο είναι πολύ πιο δευτερεύον έναντι του λυκείου. Όσον αφορά τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε καθηγητά. Και ειδικά τώρα που έχει ξεκινήσει ένας διάλογος και πάρα πολλοί συνάδελφοί σας κατηγορούν ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο πλέον δεν λειτουργεί ως χώρος ελεύθερης γνώσης, λένε πολύ χαρακτηριστικά πως παλαιότερα, πριν 40 ή 50 χρόνια, το λύκειο είχε πιο παιδαγωγικό ρόλο από ότι το πανεπιστήμιο. Ναι. Έτσι, ναι. Ίσως να φταίει το γεγονός αυτό το ότι μπορεί κάποιος ο καθένας να πει στο ελληνικό πανεπιστήμιο, ίσως ότι πλέον και το σύστημα των εξετάσεων δεν ενθαρρύνει την κριτική σκέψη, δεν ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, ενθαρρύνει την παπαγαλία. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις θεωρητικές επιστήμες που έχουμε την ιστορία, έχουμε συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτό συμβαίνει και στις θετικές επιστήμες που πολλοί παπαγαλίζουν τα προβλήματα, ένα με το μαθηματικό και το φυσικό. Ναι. Έτσι. Είναι ένα ωραίο θέμα αυτό, αλλά δεν θέλω να το πούμε. Ειδικά τη δεκαετία του 80, αρχές 90, ο παπαγαλισμός είχε φτάσει στη δόξα του. Τώρα νομίζω ότι, αν δει κανείς και τα θέματα, τα εισαγωγικά κτλ., απαιτούν κρίση. Κάποια κρίση απαιτείται και σιγά σιγά απαιτούμε από τα παιδιά και από τους υποψηφίους των πανεπιστημίων όχι μόνο να παπαγαλίζουν αλλά και να συνθέτουν. Αυτό αρχίζει και μπαίνει. Ο λόγος που επικράτησε τόσο πολύ ο παπαγαλισμός ήταν ακριβώς διότι θέλουμε να είμαστε διαφανείς, να μην αδικήσουμε κανέναν. Ωραία, να μην αδικήσουμε κανέναν. Αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε στο άλλο άκρο να βαθμολογεί ένας καθηγητής βάζοντας κάτω το βιβλίο και λέει «Α, εσύ ξέχασες αυτό το «και». Επομένως, Σβήνο, δεν αποδίδεις σωστά το κείμενο». Κύριε καθηγητά, το βιβλίο σας καλεί τον αναγνώστη σε μια εξερεύνηση των ολισθημάτων της λογικής, όπως λέτε στο εισαγωγικό σημείο του βιβλίου. Για να πω την έχουμε αυτή τη λογική. Τώρα και βγήκε σε δεύτερη έκδοση. Αυτό ο αναγνώστης, όταν το πάρει στα χέρια του, τι να περιμένει? Πρώτον, να περιμένει να διασκεδάσει. Να διασκεδάσει. Αυτός είναι ο τίτλος. Από τη στιγμή που μου δώσει και αρχίσει όπου τι λέει τώρα και είναι δύσκολο, χάνει το παιχνίδι. Απ' την άλλη μεριά, θα ήταν λίγο ανέντιμο από πλευράς μου να πω ότι το βιβλίο είναι μια γεωγραφία, είναι ένα πεζογράφημα που το διασκεδάζεις, θα το δεις. Θέλει σκέψη κι αυτό, λίγη. Αλλά όχι πολύ. Και σιγά σιγά κανείς ξέρει, ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, σιγά σιγά τραβάει το παιδί και τον αναγνώστη του, βήμα-βήμα. Και ενώ ο αναγνώστης λέει, πά, πώς θα περάσω από το στάδιο Α στο Β. Ναι, είναι δύσκολο. Ξαφνικά βρίσκεται στο Β και δεν έχει πάρει καν την αντίληψη, δεν έχει σχηματίσει την αντίληψη ότι όντως έχει κάνει ένα άλμα. Μάλιστα. Και το άλμα γίνεται. Και αυτή είναι η διαδικασία βέβαια, ότι σιγά 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 και τα πιο δύσκολα θέματα μπορούν να γίνουν κατανοητά στο κοινό. Ξέρετε, έχουμε και μια σειρά διαλέξεων που δίνουμε τώρα και 10 χρόνια, δερβινικές δευτέρες, στις οποίες το μοτίβο μας είναι ότι να είμαστε απλοί, αλλά όχι απλοϊκοί. Μάλιστα. Μπορώ να απλουστεύσω ένα θέμα, ακόμα και πολύ δύσκολο. Και μάλιστα όσο καλό είναι σε επιστήμη. Εγώ πάντως θυμόμουν όταν ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής στο μεταπτυχιακό της Βυθικής ότι μας παροτρύνατε κι εσείς να πηγαίναμε στις Δαρβινικές Δευτέρες, νομίζω στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, νομίζω Δευτέρες ήταν. Ναι, το ξέρω. Δαρβινικές Δευτέρες. Ναι, το ξέρω γιατί ναι. Και ήταν αυτό το πρόβλημα. Το δουλεύουμε με την κυρία Τσινόρα, αλλά δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε δυστυχώς το πρόβλημα αυτό. Οι Δαρβινικές Δευτέρες πάνε αρκετά καλά και είναι ακριβώς αυτό ότι να δώσουμε στον κόσμο, να κατεβάσουμε την επιστήμη στον κόσμο, αλλά να μην την υποβιβάσουμε.
το κατέβασμα δεν σημαίνει υποβίβαση. Δεν μπορούμε να δώσουμε απλά επιχειρήματα χωρίς να θυσιάσουμε την ουσία. Και ήθελα να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Σε αυτό το θαυμάσιο κόσμο της βιολογίας, που μας δώσατε κάποια στοιχεία, κάποιες ιδέες μέσα από αυτήν την εκπομπή, πιστεύετε πως υπάρχει τέλος, υπάρχει μια περατότητα? Δηλαδή στις κοινωνικές επιστήμες, όπως πριν την εκπομπή σας είπα, ότι υπάρχουν κάποιες επιστήμες που, ας το πούμε, έχουν έρθει σε ένα τέλμα. Στη βιολογία θα δούμε ποτέ αυτό το τέλμα? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα πλατό στη γνώση, ότι το χτυπάμε και δεν υπάρχει πέρα από εκεί και πέρα. Το κλασικό παράδειγμα ήταν κάποιος ιστορικός που είπε ότι το τέλος της ιστορίας. Η ιστορία δεν έχει τέλος. Ο Φρανς Φουκουγιάμα, 1980. Το πήρε πίσω, δεν υπάρχει τέλος της ιστορίας, όπως δεν υπάρχει και τέλος της εξέλιξης. Πολλοί λένε ότι ο άνθρωπος είναι το τέλος, το απόλυτο δημιούργημα της εξέλιξης και δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα πέρα από αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχει, διότι οι ίδιοι εμείς μεταξελισσόμεθα. Και ίσως ύστερα από 1000 χρόνια, αυτοί οι απόγονοι μας να μας βλέπουν και να λένε, μα όντως έτσι ήταν πριν από 1000 χρόνια ο άνθρωπος. Δεν είναι τελείως διαφορετικός. Έτσι ακριβώς. Πότε... Δεν έξερε, ναι. Επομένως, για να το πούμε εδώ και στους τηλεθεατές μας, όταν ο Χότζας συνάντησε τον Άινστάιν, είναι το βιβλίο του Λευτέρη Ζούρου, είναι δοκίμια πάνω στη τέχνη της κοινής λογικής και εκδόσεις είναι πανεπιστημιακής εκδόσης Κρήτης. Σωστό. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα στην τελευταία εκπομπή μαζί μας και ελπίζω του χρόνου να σας έχουμε ξανά μαζί μας σε μια άλλη εκπομπή. Και εγώ το χάρηκα, κύριε Κοσμεδάκη. Είναι πάντοτε ευχάριστο να έχεις ένα βήμα και μάλιστα ένα βήμα από έναν καλό δημοσιογράφο να πλησιάζει το κοινό όσο μπορεί. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ και πάλι. Φίλοι και φίλες, τελευταία εκπομπή μόλις έλαβε τέλος. Για το τηλεοπτικό έτος 2018-2019, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω 4 ανθρώπους οι οποίοι ήταν πίσω από τις κάμερες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μανώλη τον Κουρλετάκη, τον σκηνοθέτη μας, τον Αλέξη τον Κουναλάκη, τον Ιχολύπτη, τον Στέλιο τον Χανιωτάκη, τον κάμεραμάν και τη Στέλλα Χριστουλάκη που βρισκόταν στη ροή του προγράμματος. Καλό βράδυ και στο επανειδήν.